σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο μαζί μου εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι unboxing, τι πήρα από Sephora και τι έκαναν δώρο, γιατί είναι και Christmas έτσι, mood. Και story time με μια κοπέλα που τη γνωρίζω και σήμερα μιλήσαμε έτσι λίγο περισσότερο και τι τη συμβούλεψα εγώ να κάνει και νομίζω ότι είναι και πάρα πολλές γυναίκες σε αυτή την κατάσταση. Θα σας ξεκινήσω λέγοντας ότι η συγκεκριμένη κοπέλα θέλει να χωρίσει μετά από αρκετά χρόνια γάμου και μου λέει «Οκέι, όμως είναι γιορτές, δεν θέλω να αγχώσω τα παιδιά, δεν θέλω να πάω τώρα στο δικηγόρο, δεν θέλω έτσι, δεν θέλω αλλιώς». Με ρώτησαν «Πάω στον ψυχολόγο», της λέω «Ναι, πάω στον ψυχολόγο». Βασικά εγώ πάω στον ψυχίατρο, τα παιδιά μου πάνε στον ψυχολόγο, ο Δημήτρης. Και μέχρι στιγμής μου λέει ότι είμαι καλά, οπότε. Λοιπόν, και της λέω σε αυτή τη φάση, αυτό που σου προτείνω είναι να πας στον ψυχολόγο. Βασικά νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν θέμα λίγο με τους τίτλους. Τι εννοώ? Έχουν ένα αλφα θέμα, όταν ακούνε ψυχίατρος, τους πέφτει πολύ βαρύ. Το έχουν συνδυάσει τρελογιατρό, ψυχιατρίο, δαφνή, δεν ξέρω. Κάπως έτσι το έχουν συνδυάσει, σούδα, εδώ στην Κρήτη λένε σούδα. Λοιπόν, κοίτα, ο ψυχίατρος είναι ένας γιατρός. Πώς έχουμε τον οδοντίατρο, πώς έχουμε τον παιδίατρο, πώς έχουμε τον οριλά. Είναι ένας γιατρός. Απλά θεραπεύει την ψυχή σου. Ένας ψυχίατρος κάνει κανονικά ψυχοθεραπεία, έτσι. Και όταν δει ότι χρειάζεσαι μία αλφα φαρμακευτική βοήθεια, έχει τις γνώσεις σαν γιατρός που είναι να σου γράψει μία αλφα συνταγή. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει εγώ και του λέω «Γράψε μου κάτι να μην σκέφτομαι γιατί θα με τρελάνουν». Και μου λέει «Είσαι μια χαρά, δεν θες τίποτα». Δεν, του λέω «Μέχρι πότε, δεν ξέρω». Λοιπόν, εγώ αυτό που θα συμβουλέψω, τις κοπέλες που είναι σε φάση που θένε να χωρίσουν και ξεκινάνε τώρα, είτε υπάρχει βία, είτε απλά έχει βαρεθεί ο ένας τον άλλον, είτε πάρα πολλά, είναι ξεκινάς, κάνεις μία συνεδρία στον ψυχολόγο, που σας ακούγεται πιο light, εμένα ψυχίατρος ψυχολόγος δεν έχω θέμα, στον ψυχολόγο που είναι πιο light, ο ψυχολόγος θα σε βοηθήσει να οργανώσεις τη σκέψη σου. Αυτή τη στιγμή στο κεφάλι σου είναι ένα χάος. Πώς έτσι, πώς αλλιώς, τα παιδιά, τι θα πει ο ένας, τι θα. Όχι. Πας στον ψυχολόγο, σε βοηθάει να τα βάλεις σε τάξη, σε κουτάκια και ξεκινάς βήμα-βήμα. Πρώτο βήμα λοιπόν, ψυχολόγος. Δεύτερο βήμα, δικηγόρος. Καλός δικηγόρος. Δεν θέλω ούτε μία στιγμή να τζιγκουνευτείς τα λεφτά που θα δώσεις στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο ή στον δικηγόρο. Και θα σου εξηγήσω το γιατί. Στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο, ό,τι θες, όποιος είναι ο θεραπευτής σου, δίνεις χρήματα για να σε βοηθήσει να οργανώσεις τη σκέψη σου. Θα τις οργανώσεις σωστά, θα είσαι εντάξει και θα έχεις περισσότερη όρεξη για δουλειά, θα κάνεις περισσότερα πράγματα, άρα αυτά τα λεφτά θα σου έρθουν πίσω. Ένα αυτό. Στο δικηγόρο τώρα γιατί δίνουμε λεφτά. Στο δικηγόρο δίνουμε λεφτά για να μας βγάλει αποφάσεις που θα μας εξασφαλίσουν για μια ολόκληρη ζωή. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι απαράβατος νόμος. Είναι αποφάσεις που σε εξασφαλίζουν για μια ζωή. Οπότε τον δικηγόρο δεν τα λυπόμαστε τα λεφτά. Πάμε σε καλό δικηγόρο, πρέπει να τον εμπιστευόμαστε τον δικηγόρο μας και να είμαστε και σίγουροι ότι δεν θα χρηματιστεί. Γιατί και αυτά συμβαίνουν. Γιατί όταν αντιδικείς με μια πλευρά η οποία έχει καλύτερη οικονομική άνεση από εσένα, όλα μπορούν να συμβούν. Θέλω να το έχεις αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Επίσης, δεν φεύγεις ποτέ από το σπίτι σου χωρίς να πάρεις τα πράγματά σου. Δεν θα ξεκινήσω από τα δωράκια. Πάμε και στο unboxing. Σιγά σιγά ρε φίλοι, θα τα πούμε όλα. Δεν θέλω να βγει τεράστιο αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι πήρα. Αρχικά έχει γεμίσει το TikTok με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, Wow Dream Coat, Supernatural Spray. Τέλος πάντων, ένα σωρό καλές κριτικές, ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω, πήρα και τη μεγάλη συσκευασία χωρίς να το ξέρω το προϊόν, είμαι τόσο ωραία. Οικονομικό, όχι δεν ήταν, αλλά θα το δοκιμάσω και θα σου πω. Η ψυχοθεραπεία μου αυτό το διάστημα εμένα είναι να ασχολούμαι με το skincare και με το μακιγιάζ και γενικά πολύ με τον εαυτό μου. Με κάνει να νιώθω πάρα πολύ όμορφα την ώρα που θα βαφτώ, θα βάλω μάσκα, θα κάνω scrub, ξεχνιέμαι full και δουλεύει πάρα πολύ. Οπότε αν είσαι σε μια δύσκολη φάση, εστίασε λίγο στον εαυτό σου, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης πήρα ένα προϊόν που ήθελα για το βαλιτσάκι μου, το οποίο το γνωρίζω, το είχα πάρει σε travel size. Είναι το πολυδιαφημισμένο Hollywood Contour από Charlotte Tilbury, το κανονικό μέγεθος αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ωραίο, θα το δοκιμάσω και θα σου πω γνώμη. Το σαν travel size που το είχα πάρει αρκετό καιρό πριν, μου άρεσε.
θα δούμε και τώρα που ξέρεις, ξέρω περισσότερα πράγματα για το μακιγιάζ, αν μ' αρέσει. Να σου πω ότι μου έβαλαν αρκετά δειγματάκια μέσα. Ένα σαμπουάν, μία μάσκα. Επίσης, να σου πω ότι είμαι χρυσό μέλος, θα σε φορά. Γιατί άραγε. Ψωνίζω κατάπαυστα. Θα μου πεις, έχεις γίνει υπερκαταναλωτική. Όχι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες και εννοείται ότι θέλω κι εγώ να κάνω άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα ήθελα κι εγώ να πηγαίνω διακοπές το καλοκαίρι, να πηγαίνω έστω στη θάλασσα. Αλλά δουλεύω πολλές ώρες. Έχω αποδεχτεί ότι έτσι είναι η ρυθμή της ζωής μου. Οπότε, ένα τσικ, ξεφεύγω στα ψώνια. Δεν πειράζει, φίλοι. Μου βάλανε αυτό εδώ πέρα την εταιρεία που την έχω ξαναδοκιμάσει το δείγματάκι και μ' άρεσε. Είναι shampoo conditioner. Ένα αντιλιακό, Super Gop, δεν την ξέρω την εταιρεία. Glow Wiz by Huda Beauty. Okay. Αυτό θα το δοκιμάσω, νομίζω ότι είμαι στο light. Θα δούμε. Και πήρα και ένα αρωματάκι, γιατί θυμάσαι, δεν ξέρω αν το είχα δείξει εδώ, είχα πάρει ένα highlighter από Dolce & Gabbana και ένα υγρό κραγιόν. Ήταν από αυτήν εδώ πέρα τη σειρά. Και λέω, ρε φίλε, αφού πήρα τα άλλα, να μην πάρω και το αρωματάκι να είναι set. Πήρα ένα άρωμα, λοιπόν, στα 50 ml, Dolce & Gabbana, χωρίς να το έχω μυρίσει. Το μύρισα πριν λίγο, δεν άντεχα να μην το δοκιμάσω, τι να κάνω, ρε φίλε. Και είναι πολύ ωραίο, είναι. Έχει νότες φρεσκάδας, αλλά είναι και πολύ θηλυκό ταυτόχρονα. Μ' αρέσει. Αυτή η μύγα θέλει να μου σπάσει τα νεύρα, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και πάμε να σου δείξω τι δωράκια έκαναν. Είχε μία προωθητική ενέργεια, να το πούμε, μετά σε φορά, για παραγγελίες άνω των 200 ευρώ, νομίζω, δεν θυμάμαι. Έπαιρνες 17 μίνι προϊόντα δώρο. Και πάμε να σου δείξω τι έχει. Έχει μία κρέμα ενυδατική από Λανέζ, στα 10 ml. Δεν ήξερα ότι έχουν κρέμες. Νόμιζα ότι έχουν μόνο προϊόντα χιλιών. Okay, θα το δοκιμάσω. Μία μίνι μάσκαρα από Too Faced, Better Than Sex, πάρα πολύ ωραία. Επίσης, πρόσφατα μου έπεσε ένα βίντεο άσχετο αυτό στο TikTok που σε χώρες έτσι μουσουλμανικές δεν γράφει better than sex, γράφει better than love. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό είναι ένα προϊόν από Αναστάζια για τα φρύδια. Είναι ένα μολυβάκι φρυδιών και πίσω έχει και αυτό. Okay, αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ ωραία και για το νεσεσέρ σου, για να μην κουβαλάς πολλά προϊόντα μαζί. Ένα μίνι μάσκαρα από Tarte, την έχω τη συγκεκριμένη σε full size, είναι απίστευτη. Πολύ ωραία. Μία κρέμα ενυδατική με υαλουρονικό και έχει σπόρους από πράσινο τσάι, ενυδατώνει, κάνει πιο λαμπερό το δέρμα. Αυτά. Okay. Θα το δοκιμάσω. Συνεχίζω με αυτό εδώ πέρα, είναι patches. Patchology, κάτι δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν την ξέρω τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά συνήθως αυτό που κάνουν αυτά τα πακετάκια είναι να με βάζουν σε πειρασμό, να δοκιμάζω πράγματα, να μ' αρέσουν και να τα παίρνω. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτή την έχω δει πάρα πολύ διαφήμιση. Benefit. Είναι αυτή η μάσκα για τους σπόρους. Είναι στα 10 γραμμάρια. Έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Παίζει. Δεν ξέρω πώς και δεν την έχω παραγγείλει ακόμα. Okay, θα τη δοκιμάσω. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι καθαριστικές μάσκες σε μένα. Επίσης κάτι που κάνω και με βοηθάει είναι όση ώρα, ας πούμε, είμαι το Σάββατο το πρωί στο σπίτι και θέλω να κάνω μερικές δουλειές. Ωραία. Θα βάλω μια ωραία μασκούλα με άργυλο εκεί καθαριστική. Θα πλύνω τα πιάτα μου, θα πιω και το καφεδάκι μου, θα κάνω, θα πλώσω τα ρούχα μου, θα διπλώσω, κάτι θα κάνω. Και μετά μπαίνω και κάνω ένα ωραίο ντουζ και τα βγάζω και πάω στο μαγαζί, βάζω και μια ωραία ενυδατική και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα multi-balm. Lanolips, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι αρκετά απεχείρευστο. Αχ, έχει απίστευτη μυρωδιά. Πολύ ωραίο. Είναι 100% φυσικό. Λέει για πολύ σκασμένα χείλη, δέρμα,
Α, έχει 101 χρήσεις. Κάτι τέτοιο λέει. Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Αυτό είναι ωραίο. Πολύ ενδυνατικό. Μία μάσκα από Belief. Α, πάρα πολύ ωραία εταιρεία συγκεκριμένη. Έχω το full size. Είναι, πώς λέγεται, ναι, moisturizing bomb. Είναι μία βόμβα ενυδάτωσης. Όντως είναι. Εγώ όταν έχω πολύ ξηρό δέρμα, τι χρησιμοποιώ. Σαμπουάν από Olaplex. Οκ, okay, δεν χρειαζόταν να σου πω εγώ πόσο τέλειο είναι. Και τίμια συσκευασία 100 ml. Ό,τι πρέπει και για ταξίδια. Λοιπόν, ένα μίνι άρωμα από Sol de Janeiro. Τι cute που είναι. Σου έχω πει ότι κάνω συλλογή. Ναι, κάνω συλλογή μινιατούρες αρώματα και μινιατούρες καλλιτικά. Γι' αυτό λατρεύω αυτά τα συστάκια. Πολύ ωραίο. Και. Έλα. Μία μίνι σκία από Natasha Denona. Αγαπημένη εταιρεία. Πεθαίνω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα καθαριστικό προσώπου από Μάριο Μπαντέσκου. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία παίρνω ένα, πες το, μία λοσιόν που μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά ήταν. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, Milk Makeup, μία setting πούδρα από Milk, πολύ ωραία. Ένα καθαριστικό gel από Sephora. Μία mini μάσκαρα από Huda Beauty. Δεν έχω πάρει ποτέ μάσκαρα από Huda Beauty. Ποτέ. Πούδρα παίρνω, concealer παίρνω, μου αρέσει το concealer, ειδικά το καινούργιο που έχει βγάλει. Και αυτό εδώ είναι lip matte lip cream. Αρχικά τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά και δεν τα βλέπω, δηλαδή ποιος θα τα διαβάσει. Τα βλέπεις? Όχι, πού να τα δεις. Αχ, είναι ένα mini κραγιόν από Rare Beauty, έλα πόσο cute. Α, και αυτά κάνω συλλογή τα mini κραγιονάκια και αυτά. Αυτό είναι υπερβολικά μίνι, ωστόσο, σαν πως είμαι κούκλα. Ωραία. Αυτά ήταν τα δωράκια. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι πρώτα προσέχουμε τον εαυτό μας, το μέσα μας, να μην είμαστε μόνο εμφανισιακά καλά, να είμαστε περιποιημένες, όμορφες και ωραίες, αλλά να είμαστε και εντάξει, η ψυχή μας να είναι εντάξει, να είμαστε χαρούμενες, να είμαστε πραγματικά καλά, να μην χαμογελάμε και να μην είναι αληθινό το χαμόγελο. Γιατί είναι πολύ πρόβλημα να μην είσαι καλά, να μην είσαι ψυχικά καλά. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Οπότε, όταν έχουμε θέματάκι, ζητάμε τη βοήθεια του γιατρού. Δεν είναι ντροπή, καθόλου ντροπή δεν είναι. Έτσι, το 2023 δεν θέλω τέτοια ταμπού. Αυτά φίλοι, φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Αν θέλεις, γράψε μου και εσύ τη δικιά σου ιστορία. Να τη μοιραστούμε. Η φίλη μας νομίζω ότι θα πάρει και τη δικηγόρο τηλέφωνο και ότι θα κλείσει ραντεβού στον ψυχολόγο. Νομίζω ότι την πείσαμε. Φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο.